Ακόμη ένα live cooking έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής εδώ στην πλατεία Αλεξάνδρας. Οι δημότες του Πειραιά είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν πρωτότυπες γεύσεις στο πλαίσιο πάντα του πρώτου Πειραιούς Taste Festival. Βλέπουμε ήδη πάρα πολύ κόσμο να έχει έρθει εδώ στην πλατεία Αλεξάνδρας να παρακολουθήσει τη μαγειρική σας. Και αυτό είναι το ευχάριστο, γιατί ακολουθούν πάρα πολύ την παράδοση. Και μην ξεχνάμε ότι και ο Πειραιάς καλοδέχτηκε, άνοιξε την αγκαλιά της σε πάρα πολλούς μικρασιάτες τότε στην καταστροφή το 2022. Οπότε είμαστε όλοι μια μεγάλη Έχουμε οικογένεια. Και μία επέτειο φέτος, τα 100 χρόνια από τη μικρασιάτικη. Χρόνια, τα 100 χρόνια, πόνος, αγάπη, ελπίδα και ένα δάκρυ συγκίνησης. Είμαστε στην τρίτη μέρα του Πειραιούς Taste Festival Seafood and More, μια μέρα η οποία σήμερα ήταν αφιερωμένη στα 100 χρόνια για την επέτειο από την μικρασιατική καταστροφή. Είχαμε την πολύ μεγάλη χαρά να γευτούμε σουτσουκάκια Σμυρνέικα και Εσμέ, που επιμελήθηκαν, μαγείρεψαν και βεβαίως διέμειναν η σεφ από το Ακρόπολης Chef Club of Attica, ο κύριος Κωνσταντίνος Μουζάκης και η κυρία Εύα Μποναζούντα. Τους ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε όλους όσοι βρέθηκαν και τις τρεις ημέρες στο Πειραιούς Taste Festival, στο πρώτο γαστρονομικό φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, και θα δώσουμε ραντεβού για του χρόνου. Πώς σας φάνηκαν τα σουτζουκάκια? Τα σουτζουκάκια πολύ καλά. Η Εύα είναι από τη Σμύρνη και είναι πολύ τάλαντη, γιατί βάζει και αυτή τα δικά της μυστικά. Ξέρετε, στην πολιτική κουζίνα υπάρχει μια βασική παραδοχή, αλλά το καλό είναι η ευρηματικότητα που υπάρχει στην κάθε οικογένεια, στον κάθε άνθρωπο. Και αυτό άλλωστε δημιουργεί και την παράδοση από εκεί και πέρα. Εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί αυτό το φεστιβάλ γαστρονομίας στον Πειραιά, που κυρίως είχε ένα εξωστρεφή χαρακτήρα, δηλαδή να προσελκύσουμε τουρίστες, να μπούμε στο χάρτη του τουρισμού σε σχέση με τη γαστρονομία, αλλά και επισκέπτες από άλλες περιοχές της Αττικής, στέφθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία.